πρέπει να μάθουμε για το GDPR. Και σήμερα θα μάθουμε για το GDPR από τους ειδικούς. Τα φώτα σας παρακαλώ. Ποιος θα ξεκινήσει να μιλάει, ποιος είναι ο καθήλυνα αρμόδιος να μας εξηγήσει πια τι είναι αυτό το GDPR και τι, γιατί γίνεται τόσος χαμός με τα προσωπικά δεδομένα μας. Ωραία, η Άνθη. Παρακαλώ. Ο λόγος στην κυρία. Κοιτάξτε, τα προσωπικά δεδομένα είναι ένας τομέας που κερδίζουν συνεχώς έδαφος και θα μας απασχολήσουν πολύ περισσότερο στο μέλλον από ότι σήμερα. Και γιατί παρά πρέπει να μας απασχολούν. Είναι μεγάλη ιστορία και θα προσπαθήσω να πω μερικά συνοπτικά στοιχεία. Καταρχάς, τα δεδομένα θεωρούνται το πετρέλαιο της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης, όχι τυχαία. Κατά πολλούς άλλους, ισχύει το data is the new cash, το καινούριο νόμισμα. Ναι. Αυτά τα λέω για να καταλάβουμε ότι αρχίζει να γίνεται κάτι πολύ μεγάλο σχετικά με τα δεδομένα παγκοσμίως και ότι ήδη έχουμε αρχίσει να πληρώνουμε και να χρησιμοποιούμε σε συναλλαγές μας δεδομένα χωρίς να το αντιλαμβανόμαστε. Και όπως είναι φυσικό, πίσω από αυτό, ακριβώς επειδή είναι πολύ μεγάλο θέμα, έχει αναπτυχθεί και μια αντίστοιχα μεγάλη εγκληματικότητα. Δηλαδή, έχουμε φτάσει να μιλάμε για κυβερνοασφάλεια, για κυβερνοτρομοκρατία. Υπάρχουν ακτιβιστές που κάνουν hacking, οι hacktivists. Υπάρχει ένας καινούριος ορίζοντας πραγμάτων που έχει προκληθεί ακριβώς λόγω των δεδομένων. Και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο πρέπει να ασχοληθούμε. Ερώτηση. Θα το φέρω στα δικά μου τα δεδομένα, ας πούμε. Που είμαι, νομίζω, ο μέσος πολίτης. Okay, ναι, κάνω κάποια πράγματα μέσω διαδικτύου και ναι, δίνω τα δεδομένα, τα προσωπικά μου δεδομένα. Και το λέμε προσωπικά δεδομένα, Ανθή, σε τι αναφερόμαστε? Σε όλες τις πληροφορίες που μπορούν να ταυτοποιήσουν ένα φυσικό πρόσωπο, είτε μπορεί να το καταστήσουν ταυτοποιήσιμο. Δηλαδή, που είναι διαφορετικό. Πέραν του ονοματεπώνυμου. Ναι. Τι άλλο είναι? Θα μπορούσε να δεδομένο. Είναι το email του, το σημείο που δείχνει το GPS του ότι βρίσκεται μέσα στην ημέρα, όλη η δημόσια συμπεριφορά του, τα σχόλιά του στα κοινωνικά δίκτυα, οι συναλλαγές του, ακόμα και οι οικονομικές εννοώ, το που χρησιμοποιούμε την κάρτα μας, φωτογραφίες, βίντεο, ηχητικά. Όλα αυτά τα οποία σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό τα διαχειριζόμαστε από το κινητό μας, για παράδειγμα, που μας κάνουν τη ζωή μας πιο εύκολη. Ωραία, και εγώ γιατί πρέπει να ανησυχήσω? Δεν έχω κάτι να κρύψω. Αυτό το νομίζουμε όλοι. Ωστόσο, όπως έλεγα και πριν, υπάρχει μια μεγάλη αναπτυσσόμενη οικονομία. Υπάρχουν εταιρείες κολοσσοί στον κόσμο, που το αντικείμενό τους είναι ακριβώς να συγκεντρώσουν κατά το δυνατόν περισσότερα δεδομένα για καθέναν από εμάς. Δηλαδή, υπάρχουν αμερικανικές εταιρείες που έχουν βάσεις δεδομένων για πάνω από 500 εκατομμύρια καταναλωτές, για παράδειγμα. Οπότε, και τι θα τις κάνουν αυτές? Θα τα συνδυάσουν μεταξύ τους, θα φτιάξουν προφίλ για τον καθέναν από εμάς και θα βοηθήσουν τους διαφημιστές να κάνουν στοχευμένο marketing. Μάλιστα. Είναι ένας απλός λόγος αυτός. Υπάρχει και το έγκλημα, όπως έλεγα πριν. Δηλαδή, το να κλέψεις, για παράδειγμα, έναν φάκελο ασθενούς, μπορεί να σημαίνει ότι μπορείς να προσποιηθείς ότι είσαι ο ασθενής, αν ξέρεις, ας πούμε, το άμκα του, το ονοματεπώνυμο κτλ. Και υπάρχουν τέτοια σκάνδαλα ακόμα και στην Ελλάδα. Και έτσι να μπορείς να πάρεις φάρμακα που δεν δικαιούσε κανονικά, ή ναρκωτικά που είναι το πιο συνηθισμένο. Ή αν το κάνεις ακόμα καλύτερα και πιο οργανωμένα και με πιο μεγάλο επαγγελματισμό, το έγκλημα, μπορείς να ξεγελάσεις ακόμα και ασφαλιστικά ταμεία, να πάρεις αναπηρικές συντάξεις, για παράδειγμα. Άρα υπάρχουν λόγοι να το κάνεις. Για έναν κακοπροαίρετο, θέλω να πω. Ναι, ναι. Αλλά δυστυχώς υπάρχουν κακοπροαίρετοι και δεν είναι τυχαίο που στο Οικονομικό Παγκόσμιο Συνέδριο του 2018 οι κυβερνοεπιθέσεις εντάχθηκαν μέσα στους κινδύνους με το μεγαλύτερο αντίκτυπο στην ανθρωπότητα. Και αν δει κανείς το γράφημα, θα δει ότι είναι στο τεταρτημόριο που είναι και η κλιματική αλλαγή ή η έλλειψη του νερού. Άρα κάτι μεγάλο αρχίζει να γίνεται γύρω από αυτό. Εμείς δεν το έχουμε αντιληφθεί. Έτσι δεν είναι, Δημήτρη? Εντάξει. Είναι κάτι που ίσως δεν έχουμε καταλάβει ούτε την έννοια του, τι σημαίνει στην πραγματικότητα, ούτε πώς μπορεί να μας επηρεάσει. Και το λέω εμείς, εννοούμε ή έξω? Όχι, έχουμε αρχίσει να αντιλαμβανόμαστε. Έγινε μεγάλος ντόρος με αυτό που λένε το σκάνδαλο της Cambridge Analytica και του Facebook. Σύμφωνα τουλάχιστον με την Guardian, αυτό κατά πάσα πιθανότητα οδήγησε να επηρεαστεί η ψήφος για το Brexit ή η ψήφος στις ΗΠΑ. Οπότε αυτό το ότι δεν έχω τίποτα να κρύψω είναι μάλλον το αντίθετο. Είναι ότι έχω πολλά να προστατεύσω. Πλέον έχουμε τη δυνατότητα μέσα από την υπολογιστική ισχύ που διαθέτουμε και τις επιστήμες που έχουμε αναπτύξει, μπορεί κανείς να συνδυάζει δεδομένα και επειδή πλέον έχουμε δεδομένα για εκατομμύρια ανθρώπων, σημαίνει ότι εγώ μπορώ να φτιάχνω και να προβλέπω. Α, βλέπω ότι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά με αυτόν τον τρόπο συμπεριφέρονται, με αυτό σκέφτονται, έτσι μπορώ να τους επηρεάσω. Το οποίο σημαίνει ότι πλέον εγώ μπορώ να σου πουλάω σε προσωπικό επίπεδο όχι μόνο προϊόντα, αλλά και ιδέες. Πολιτικές ιδέες και όχι μόνο. Και όχι μόνο. Να σε επηρεάζω. Ναι, γιατί γνωρίζω. Να σε κατευθύνω. Μέσα από αυτά τα δεδομένα, δεν γνωρίζω τι αγόρασες μόνο. Γνωρίζω ποιες είναι οι πολιτικές απόψεις.
γνωρίζω τι φοβάσαι, τι ελπίζεις. Λοιπόν, πλέον έχουμε πλέον και το από την πλευρά επιστήμης και της ψυχολογίας. Mm. Γνωρίζουμε πολύ καλά πώς κάποιος μπορεί να χειριστεί έναν άνθρωπο ή έναν ανθρώπινο εγκέφαλο. Είναι αρκετά σύνθετος ο ανθρώπινος εγκέφαλος, αλλά σε πολλά πράγματα είμαστε πολύ πιο απλοϊκοί από ό,τι νομίζουμε. Yeah. Ακόμα και όλοι εμείς που θεωρούμε ότι είμαστε πολύ έξυπνοι και δεν μπορεί κάποιος να επηρεάσει, είναι απίστευτο πόσο εύκολα κάποιος μπορεί να σε κάνει. Τελικά. Να σε χειριστεί. Δηλαδή, ζούμε στον αιώνα της προπαγάνδας σε όλα τα πράγματα και επειδή όλοι νομίζουμε κιόλας ότι είμαστε πολύ έξυπνοι, είναι το ακόμα χειρότερα. Πολύ από τη μύτη πιάνεται. Οπότε φεύγουμε από τη λέξη δεν έχω κάτι να κρύψω. Και πάμε στο έχω πολλά να προστατεύσω. Ακριβώς. Η φράση αυτή νομίζω ότι είναι κλειδί στην προκειμένη περίπτωση. Θα μπορούσα να ζητήσω από πολλούς ανθρώπους να έρθουν να μιλήσουμε για το GDPR και για τα προσωπικά δεδομένα. Αλλά είπαμε να κάνουμε μαζί αυτή την κουβέντα γιατί εσείς έρχεστε να μας μιλήσετε με ένα τελείως διαφορετικό τρόπο. Έτσι όπως μπορούμε να καταλάβουμε. Με παραμύθια. Mm-hmm. Με απλά πράγματα. Απλές λεξούλες. Έχουμε προσπαθήσει τουλάχιστον και. Επειδή τυχαίνει να είμαστε ζευγάρι και στη ζωή, όταν. Α, τα λέμε αυτά. Ναι, εμπρεμένο, δεν ξέρω αν εμπρεμένο. Αφού το λέει η σύζυγος, εγώ θα το κρύψω. Okay. Όταν εγώ πήρα τη θέση της υπεύθυνης προστασίας δεδομένων στο ΙΤΕ, σκεφτήκαμε ότι θα μπορούσαμε ενδεχομένως να συνδυάσουμε τα δύο αντικείμενα. Ο Δημήτρης, mm-hmm. Όπως ξέρεις, επειδή τον έχετε ξανακαλέσει σε εκπομπές εδώ. Συμπαρουσιαστής. Ασχολείται πολύ με τη δημιουργικότητα και έχει κάνει σημαντικά πράγματα σε αυτό. Οπότε σκεφτήκαμε να συνδυάσουμε τα δύο αντικείμενα και να δούμε mm-hmm. αν θα μπορούσε να βγει κάτι το οποίο να είναι πιο πρωτοποριακό, επειδή υπάρχει πολύς χώρος και μεγάλη άγνοια τελικά σε αυτό το τομέα. Και νομίζω ότι. Έγινε κάτι που από την απήχηση που έχει καταλαβαίνουμε ότι μάλλον πήγε καλά. Ήταν μια ιδέα που βρήκε γόνιμο έδαφος. Τι κάνατε δηλαδή? Να πει ο Δημήτρης καλύτερα. Παρακαλώ. Κύριε Δημιουργικέ. Ακολουθώντας τη μεθοδολογία της και ψεδάκια μου που χρησιμοποιώ για τη δημιουργική σκέψη, μου πρότεινε η Ανθή να το μεταφράσουμε. Στο πρώτο, ναι, ήσασταν στο γραφείο, ήσασταν στο σπίτι. Θέλω να κάνω εικόνα. Εγώ θέλω να το πω. Η Ανθή δεν θυμάται αυτά. Αυτή και πες, αυτά είναι δεδομένα. Ήταν Αύγουστος, αυτός ήταν στην Αμερική και εγώ με τα παιδιά. Αυτός. Και εγώ με τα παιδιά κάναμε διακοπές. Προσωπικά δεδομένα, εδώ φούλη στη φόρα όλα. Ναι, αλλά επιλέγουμε να τα βγάλουμε στον αέρα. Έτσι δεν μας τα παίρνει κάποιος χωρίς να τα θέλουμε. Με άσχημο τρόπο. Ακριβώς. Είναι αυτοβούλος που τα δίνουμε. Τέλος πάντων και του είπα ότι ξέρεις τι, θέλω να κάνω κάτι καινούριο. Mm. Ήθελα να εντυπωσιάσω, κατάλαβε. Και πώς θα σου σκεφτόταν η ιδέα αυτό το νομοθέτημα να το κάνουμε πιο δημιουργικά και σύμφωνα με τη μεθοδολογία που έχεις εσύ αναπτύξει. Και αυτός μου λέει περί τίνος πρόκειται. Του λέω είναι 99 άρθρα, 88 σελίδες στα ελληνικά. Και μου λέει ξεχάσέ το. Εγώ τώρα δεν μπορώ, είναι Αύγουστος. Επομένως έκανα αυτό που κάνω πάντα. Για λέω, ωραία, θα το ξεχάσω, που σημαίνει με άλλα λόγια ότι θα κάνω υπομονή μέχρι να γίνει το δικό μου. Και? Όπερ και γένετο. Εδώ καταρχάς αλλάξει τον τίτλο που βάζω, συμβουλές για ένα επιτυχημένο γάμο θα μου βάλετε. Και λοιπόν, τον έκανες να στο ζητήσει μόνος του, να σε παρακαλέσει. Να με παρακαλέσει και πραγματικά πολύ σύντομα, τον Αύγουστο ήταν η ιδέα και στις 28 Σεπτέμβρη εκείνης της χρονιάς το παρουσιάσαμε στη βραδιά ερευνητή στο ΙΤΕ. Μαύρε Δημήτρη, λίγο ένα εγωισμό κάτι, να πεις ότι θα κρατήσω. Λοιπόν, ασφότερα πώς γίνονται τα πράγματα. Λοιπόν, εντάξει, άμα είναι η εκπομπή να κάνει το σπίτι, δεν ξέρω, ίσως πρέπει να σταματήσω μετά. Όχι, για τα κοινωνικά μηνύματα που βγαίνουν αυτό το τραπέζι είναι πολύ σημαντικά. Λοιπόν, όντως έγινε αυτό. Δηλαδή, όντως μου είπε να το κάνω αυτό το πράγμα και μου έδωσε το υλικό γύρω. Ναι. Που έπρεπε να διαβάσω. Όταν το διάβασα, το θυμάμαι χαρακτηριστικά, της είπα ότι αυτό που μου έδωσες είναι η μαύρη τρύπα της δημιουργικότητας. Εντάξει, εγώ πέσα βαριά κατάθλιψη. Δεν ήσαν όλα. Οπότε στην αρχή είπαμε ότι δεν θα γίνει. Μέτρογε όμως, είχε πει. Και μετά σκέφτηκα, δηλαδή σαν μια μεγάλη πρόκληση, ότι αν καταφέρω αυτό το πράγμα να το κάνω και να είναι ενδιαφέρον και ο κόσμος να το καταλαβαίνει και να αρέσει τα παιδιά, τότε σημαίνει ότι έχω πετύχει πολύ περισσότερο από ό,τι θα θεωρούσα με την προσέγγιση. Γιατί άλλο να κάνεις με δημιουργικό τρόπο να μιλάς για τη δημιουργική σκέψη, ναι. Και άλλο να μιλάς για έναν ευρωπαϊκό νόμο. Έρχεσαι εδώ τώρα να εφαρμόσεις πλήρως όλα αυτά. Οπότε ξεκίνησα να φτιάχνω κάτι και όντως κάποια στιγμή βρήκα τα παραμύθια και ενθουσιάστηκα. Κάποια στιγμή όμως κόλλησα και για δεύτερη φορά, ενώ είχαμε φτάσει στα μισά, λέω δεν γίνεται, εντάξει είχα μια καλή ιδέα, αλλά το παράκανα. Και τελικά περίπου μια-δύο εβδομάδες πριν να το κάνουμε, που είχαμε πει ότι θα το κάνουμε στο ΙΤΕ, κατάφερα και βρήκα το υπόλοιπο κομμάτι που θεωρούσα ότι όντως έδινε και το κάναμε. Και πήγε πάρα πολύ καλά. Και, και το έβριμά σου ήταν τα παραμύθια. Μέσα από τα παραμύθια. Το ένα έβριμα είναι τα παραμύθια. Και το δεύτερο έβριμα είναι ότι επειδή ο GDPR μας δίνει κάποιους βασικές. Κατευθύνσεις. Μας δίνει κάποια βασικά δικαιώματα.
Ξεχάστηκα με την προηγούμενη κουβέντα. το βασικό που ήθελα με έναν τρόπο βιωματικό μέσα στο εργαστήριο να μαθαίνει κανείς για τα δικαιώματα και όχι απλά να βγαίνουμε και να του λέμε πρώτο δικαίωμα, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο. Σωστά. Οπότε εκεί βρέθηκε ένα έβριμα με ένα παιχνίδι που παίζουμε πώς την τότε με τα παιδιά που τα αλλάζουν, τα ασκίζουν. Οπότε είναι κάτι που έχει πολύ χειροπιαστό. Και αυτό που έκανε για μένα τη μεγάλη διαφορά, ότι κατάφερα κάτι το οποίο είναι ένας νόμος αόριστος, μέσα από το παιχνίδι που κάνουμε, να το κρατήσει κάποιος στα χέρια του και να θυμάται πλέον βιωματικά με τις κινήσεις που έκανα, ότι έχω και αυτό το δικαίωμα και εκείνο. Οπότε αυτό ήταν που λέμε στα ελληνικά το breakthrough. Πολύ ωραίο το breakthrough σας. Δηλαδή είναι σύντα παραμύθια που το κάνανε και πιο ενδιαφέρον και διασκεδαστικό και βάλανε και το κομμάτι της φαντασίας. Και κατέβηκε κάτω στο κοινό τέλος πάντων. Δεν έμεινε πάνω σε αυτό κάπως που είναι έτσι, στο βήμα και μιλάει. Τώρα θα σας αναλύσουμε τα 99 άρθρα. Είναι εκ διαμέτρου αντίθετο από την προσέγγιση του βάζω το κοινό απέναντί μου και έχω ένα PowerPoint, μια παρουσίαση και αρχίζω να αναλύω διάφορες έννοιες. Εμείς θέλαμε πέρα από το να μάθει κάποιος για τα δικαιώματα στην ψηφιακή εποχή, να γνωρίσει το GDPR, να ακούσει κάποια από αυτά που σας είπαμε και προηγουμένως και να καταλάβει το μέγεθος του θέματος για το οποίο μιλάμε. Θέλαμε να είναι και ψυχαγωγική εμπειρία. Και νομίζω ότι αυτό είναι το επίτευγμα. Δηλαδή και σαν προσέγγιση, αν έπρεπε κάτι να μείνει, είναι ότι ήταν μια καλή ιδέα διάφορα πράγματα που είναι όχι απρόσιτα, αλλά δυσπρόσιτα, εν πάση περιπτώσει, να δοθούν με έναν τρόπο που ο άλλος να διδάσκεται χωρίς να το καταλαβαίνει και να περνάει και ευχάριστα. Αυτό και έτσι θα του μείνει και η πληροφορία. Ακριβώς. Βίωμά του. Και επίσης μέσα από το εργαστήριο, ουσιαστικά βάζουμε συχνά τους συμμετέχοντες να σκεφτούν δημιουργικά. Δηλαδή για έναν νόμο και φαίνεται λίγο περίεργο. Είναι ένας νόμος και όμως στα παιχνίδια που κάνουμε οι συμμετέχοντες σκέφτονται δημιουργικά πάνω ανοίγει στο νόμο. Ανοίγει το κουτί. Ναι, κάποιες φορές όχι απαραίτητα και μόνο για τον νόμο. Ξεφεύγουμε και λίγο προς την κατεύθυνση της αναρχίας που μου αρέσει εμένα. Και στους νόμους. Ναι, γιατί. Μας τα λες περίεργα γραμμένα τα τελευταία χρόνια. Όχι, είμαι σταθερός εγώ στις απόψεις. Αναρχικός. Δεν είναι τόσο αναρχικό. Είναι ότι αγαπάω, φιλτράρω πολύ με αυτό που λέμε την ανοησία και θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό κομμάτι του τρόπου που σκεφτόμαστε για να σκεφτεί κανείς δημιουργικά. Δηλαδή να ξεφύγει κανείς από το αναμενόμενο, από το ξύλινο. Το πλαίσιο. Υπάρχουν πολλά πράγματα εκεί έξω που μας βοηθάνε και κάνουν κλικ στο μυαλό μας και δεν χρειάζεται πάντα να είναι το προφανές. Και νομίζω ότι αυτό αρέσει κιόλας σε αυτά που κάνουμε. Δηλαδή είναι πολλά. Μας εντριγκάρει. Μας προκαλεί τον εγκέφαλο με διάφορους τρόπους. Μιλήσατε για εργαστήρια. Σε ποιους απευθύνονταν αυτά τα εργαστήρια, ποιους αφορούν? Και αφορούν και εμάς ή αφορούν μια κοινότητα ανθρώπων, ξέρω εγώ, μέσα στο ΙΤΕ? Αφορούν όλους τους Ευρωπαίους πολίτες. Στη μορφή που είναι τώρα, όσους μιλούν ελληνικά. Αλλά εντάξει, έχουμε πλάνα και να το πάμε παραπέρα. Εν πάση περιπτώσει, είναι ένα εργαστήριο που απευθύνεται από παιδιά, που μπορεί να το παρακολουθήσει ένα παιδί από 9 χρονών, ας πούμε, μέχρι οποιαδήποτε άλλη ηλικία. Το έχουμε τεστάρει και σε αμιγώς ενήλικο κοινό, γιατί το 2018, το Δεκέμβριο, το παρουσιάσαμε σε εκπαιδευτικούς και στελέχη της εκπαίδευσης με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Κρήτης. Και θέλω να σας πω ότι πήρε διθυραμβικά σχόλια και ήταν πάρα πολύ συμμετοχικό και πάρα πολύ ενθουσιώδες το κοινό των ενηλίκων. Το οποίο μας έδωσε πολύ μεγάλη έτσι, όθηση και αυτοπεποίθηση στο ότι όντως πρόκειται και μια καλή ιδέα που πρέπει να τη βγάλουμε και παρά έξω. Και στο πλαίσιο του προσπαθούμε να κάνουμε περισσότερα πράγματα για την ενημέρωση και το awareness, είναι ότι φέτος διοργανώσαμε μαζί με την ίδια την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος στην Αθήνα εκδήλωση με κοινό μαθητές γυμνασίου της Αττικής. Πώς ήταν εκεί η ανταπόκριση, που τα παιδιά σε αυτή την ηλικία είναι πολύ αυστηρά? Ισχύει και ήταν εξαιρετική ανταπόκριση. Δηλαδή, ξεπέρασε και τις προσδοκίες μας. Yeah. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Άρα, λοιπόν, αυτό το εργαστήριο, καταρχάς, πώς γίνεται για το πρακτικό. Μας ακούει κόσμος και θα του φανεί λαμπρή ιδέα να ενημερωθεί, γιατί ενδεχομένως μπορεί να είναι μια μεγάλη κοινότητα ανθρώπων, μπορεί να είναι μια πολύ μεγάλη επιχείρηση που θα πρέπει να κινηθεί σύνομα με το GDPR και χίλιες δύο άλλες περιπτώσεις ανθρώπων. Τι κάνουμε, παίρνουμε τηλέφωνο την Ανθή, γεια σας κυρία Ανθήμη, τάδε θέλω να έρθετε, περιοδεύω θείασος και από το δικό μας το μέρος. Πρακτικά πώς γίνεται? Στο πλαίσιο του να μπορέσει να το γνωρίσει κατά το δυνατόν μεγαλύτερη μερίδα του κοινού, αλλά ενδεχομένως και οι εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων να το εκμεταλλευτούν για να διδάξουν για τα προσωπικά δεδομένα στις τάξεις τους. Σε συνεργασία με το Μάθεσις, το γνωστό Μάθεσις, που δεν ξέρω αν το γνωρίζει και ο κόσμος που μας βλέπει. Πες μας δύο κουβέντες. Είναι ένα ιδιαίτερο τμήμα των πανεπιστημιακών εκδόσεων Κρήτης. Ιδρύθηκε το 2015 με κύρια Ευθύνη, που εξακολουθεί να την έχει και σήμερα την κύρια Ευθύνη, ο κύριος Στέφανος Τραχανάς, και κάνει εξαιρετική δουλειά στο να παρακολουθεί τις διεθνείς εξελίξεις στον τομέα της μάθησης. Γιατί η μάθηση, όπως και όλοι οι άλλοι τομείς, εξελίσσονται. Και πλέον, σε παγκόσμιο επίπεδο, η διαδικτυακή μάθηση κερδίζει συνεχώς έδαφος. Οπότε είναι
η ελληνική απάντηση, ας πούμε, στον τρόπο με τον οποίο μπορεί κάποιος να έρθει σε επαφή με γνώση που δεν θα έχει διαφορετικά την ευκαιρία, στον χρόνο που επιλέγει και έχοντας απλά απέναντι τον υπολογιστή του. Είναι μέσα σε μια πλατφόρμα είναι όλα αυτά τοποθετημένα, διαδικτυακά, και ό,τι ώρα θέλεις έχεις πρόσβαση. Mm-hmm. Και στο εργαστήριο το δικό σας. Ναι, το δικό μας εργαστήριο λέγεται ο GDPR και 40 κλέφτες. Μόλις ανοίξεις το μάθεις, τσουπ! Πρώτο. Ναι, γιατί είναι το πιο πρόσφατο. Είναι το πιο πρόσφατο. Μόλις στις 11 Νοέμβρη ξεκίνησε να τρέχει. Θέλω να πω ότι είναι εντελώς δωρεάν, όπως είναι και όλα τα άλλα διαδικτυακά μαθήματα του μάθησης. Και στο τέλος κάποιος μπορεί να πάρει και βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης, αν θέλει, η οποία είναι επίσης δωρεάν. Οπότε αυτό, ας πούμε, είναι μια κοινωνική προσφορά του μάθησης προς τους πολίτες και νομίζω ότι είναι πολύ χρήσιμο εργαλείο, ακριβώς επειδή μπορείς και να το χρησιμοποιήσεις mm-hmm. στον χρόνο που εσύ θέλεις, αν θες να ενημερωθείς γύρω από αυτό. Άρα, μπορούν στα σχολεία οι εκπαιδευτικοί μέσα από το μάθησης να τρέξουν το εργαστήριο κατά τη διάρκεια του μαθήματος και αντιστοίχως και κάποιος από εμάς, ωραία, έχω λίγο ελεύθερο χρόνο σήμερα και θέλω επιτέλους να ρίξω λίγο φως στο μαύρο κουτί που λέγεται GDPR. Θα περάσω πόση ώρα μαζί σας? Είναι 1,5 με 2 ώρες μαζί με τις ασκήσεις. Να πούμε εδώ κιόλας, γιατί πολλοί ρωτάνε. Καταρχάς, το να γραφτείς το μάθησης είναι τρομερά απλό. Είναι ένα email, το όνομά σου και βάζεις και ένα κωδικό και ένα username και τελείωσε. Είναι διασφαλισμένα τα προσωπικά μας δεδομένα. Ναι. Απολύτως. Και έχεις πρόσβαση σε όλα τα μαθήματα του μάθησης. Και τι σημαίνει μάθημα? Σημαίνει ότι έχω πολλά βιντεάκια που είναι 2 λεπτά, 3 λεπτά. Τα βλέπω όποτε θέλω, όπως θέλω. Άρα δεν είναι ότι θα κάτσω να δω ένα βίντεο 3 ώρες και όλα ένα μάθημα. 2 λεπτά, 3 λεπτά και καθένα είναι συμπληρωματικό θέμα με τα υπόλοιπα. Και ενδιάμεσα υπάρχουν είτε δημιουργικές ασκήσεις, είτε πολλαπλής επιλογής απλά που με βοηθάνε να θυμηθώ ότι είδα πριν, οι οποίες είναι πάλι προαιρετικές. Άρα σημαίνει ότι εγώ όποτε θέλω, όπως θέλω, κάθομαι και το βλέπω και το παρακολουθώ χωρίς κανένα. Το σκέφτομαι λίγο και σαν οικογενειακή υπόθεση αυτό. Γνωρίζουμε ότι το κάνουν αυτό. Με τα παιδιά μας το απόγευμα και με τα μικρότερά μας τα παιδιά, αλλά και τα μεγαλύτερα παιδιά που είναι πάρα πολύ ενεργά στο χώρο του διαδικτύου γενικότερα. Περνάει λίγο χρόνο η οικογένεια μαζί και κάνει πράγματα και έχει διαδραστικότητα. Και από ό,τι καταλαβαίνω, ανοίγει και τα κουτάκια της σκέψης, οπότε βγαίνουν και άλλα πράγματα από εκεί μέσα. Γνωρίζουμε οικογένειες που το. Και είναι από αυτά που προτείναμε, και όχι μόνο οικογένειες, επειδή έχει πλάκα και ασκήσεις, αυτό που προτείνουμε είναι και παρέα. Δηλαδή, όπως παλιά μαζευόταν και βλέπανε σειρές στην τηλεόραση, μπορεί να μαζευτεί μια παρέα. Πάμε να μπορεί αυτό. Να μαζευτεί παρέα και να κάνει και τις ασκήσεις που έχει πλάκα μαζί και να γελάσουμε και να περάσουμε ένα ευχάριστο απόγευμα. Όλοι μαζί. Δίνει αφορμή για. Και είναι σημαντικό το ότι μπορεί να το παρακολουθήσει και κοινό νεανικής ηλικίας. Δηλαδή το ότι απευθυνόμαστε σε παιδιά, για μένα, έχει προστιθέμενη αξία σε σχέση με το να ήταν κάτι που να απευθύνεται μόνο σε ενήλικες. Ναι. Όπως είχε πει και στην εκδήλωσή μας κατά τον εναρκτήριο λόγο του και ο πρόεδρος της Αρχής Προστασίας Δεδομένων, ο κ. Μενουδάκος, τώρα πια το κοινό που μας ενδιαφέρει είναι οι ψηφιακοί αυτόχθονες, οι λεγόμενοι. Τα παιδιά δηλαδή που γεννήθηκαν μέσα στην τεχνολογία. Ναι. Όχι, η δική μας γενιά, της ήρθε η τεχνολογία από ένα σημείο και μετά. Αυτά. Γεννιούνται εδώ μέσα. Οι ορίζοντες που διαγράφονται για αυτούς είναι διαφορετικοί από ότι αυτούς που είχαμε εμείς. Mm-hmm. Και, εν πάση περιπτώσει, επειδή αλλάζουν πάρα πολλά πράγματα, διαγράφεται ένα καινούριο τοπίο. Που όσο πιο εξοπλισμένα πάνε τα παιδιά να αντιμετωπίσουν τα καινούργια πράγματα, τα οποία δεν μπορούν οι γονείς τους να τους τα διδάξουν, είναι τόσο το καλύτερο. Αλλά και από την πλευρά του και το Κέντρο Πολιτισμού, τώρα, μια και μιλάω για αυτή την εκδήλωση, μας τόνισε ότι είναι κοινό στο οποίο δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα οι μαθητές. Γι' αυτό και έχουν ένα εκτενές πρόγραμμα σχολικών επισκέψεων. Δηλαδή, θέλω να πω, δεν είναι τυχαίο που αυτοί οι τρεις φορείς, σημαντικοί της χώρας, θεωρώ, και βάζω και το ΙΤΕ μέσα, αποφάσισαν σε ένα χώρο που είναι στολίδι τέλος πάντων πολιτισμού για τη χώρα, να δείξουν αυτό το εργαστήριο. Και το ότι πήγε καλά είναι μια μεγάλη επιβράβευση, νομίζω, της ιδέας, αν μη τι άλλο. Εσείς το βλέπετε, το εισπράτετε και αυτό βλέπεις κατευθείαν με τον κόσμο πώς ανταποκρίνεται και νιώθεις καλά με τη δουλειά που έχει προηγηθεί. Δεν θέλω να το παίξω έξυπνη. Πριν αρχίσεις να μιλάς για τα παιδιά, είχα σημειώσει τη λέξη παιδιά. Το είπες όλο, την ουσία, μόλις τώρα την είπες. Γιατί θα σας ρωτούσα, ωραία, εντάξει, και γιατί το παιδί το 9χρονο, το 10χρονο, το 15χρονο να κάτσει να ασχοληθεί με αυτό. Σε ποιο βαθμό το αφορά? Mm-hmm. Έχουμε απαντήσει σε όλα αυτά τα πράγματα, αλλά να το ξαναπούμε και να το ξαναπούμε. Περισσότερο από όλους. Τα παιδιά είναι αυτά που θα τα βρουν μπροστά τους. Δηλαδή, εμείς τώρα σιγά σιγά μεγαλώντας τα αφήνουμε πίσω μας. Εντάξει, τα παιδιά είναι αυτοί που καταρχάς τα δεδομένα που οι γονείς τους έχουν μοιραστεί για αυτά. Είτε μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα, μέσα από. Φωτογραφίες που ανεβάζουμε για παράδειγμα στο Facebook. Ναι, τα παιδιά λοιπόν αυτά, τα παιδιά αυτά θα τα βρούνε μπροστά τους. Το ότι κάποιος κάποτε γονιός είχε γράψει για το παιδί του ένα αστείο που έκανε,
το παιδί του και του φάνηκε αστείο, κάτι που μπορεί να εκθέτει και το παιδί του στον κόσμο, το παιδί αυτό θα το ακολουθεί όλη τη ζωή. Κάποιο θα μπορεί να το βρει αυτό το πράγμα. Είτε τη φωτογραφία, είτε το τι είπε, είτε το τι έκανε. Και επίσης το άλλο είναι ότι ακόμα κάπως σε ένα βαθμό η τεχνολογία μας επιτρέπει λίγο να καταλαβαίνουμε, να έχουμε μια αίσθηση πότε δίνουμε προσωπικά μας δεδομένα ή όχι. Mm-hmm. Όσο περνάνε τα χρόνια αυτό θα είναι αδύνατον. Άρα αν δεν ξέρω καν ότι υπάρχει αυτό το θέμα και δεν κάνω εγώ κάτι να προστατευτώ, θα φτάσουμε στο σημείο που θα είμαστε κάθε τι δικό μας πράγμα, δημόσιο και όχι με την καλή έννοια. Σημαίνει ότι οποιοδήποτε θα μπορεί να πάσει στιγμή να ξέρει τα πάντα για μας και με ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Στο δικό μου το μυαλό αυτό ακούγεται φοβιστικό και λίγο έτσι σαν ένα τέρας πάνω από το κεφάλι μου. Υπάρχει κάτι να μας διασφαλίσει, δηλαδή αν είμαστε ενημερωμένοι, αν ξέρουμε 5 πράγματα για τα προσωπικά δεδομένα, είναι ένα καλό σωσίβιο, είναι μια καλή αρχή ή πρέπει να κάνουμε και άλλα πράγματα, να εκπαιδευτούμε παραπάνω. Εγώ θεωρώ ότι είναι μια καλή αρχή. Σίγουρα χρειάζεται να. Καταρχάς, καθώς εξελίσσεται η τεχνολογία, εξελίσσεται και ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να την αντιμετωπίζουμε. Αλλά η ιδιωτικότητα ούτως ή άλλως και προτεχνολογία ήταν σημαντική. Δηλαδή, εδώ να πούμε την ευκαιρία ότι το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή και στην ιδιωτικότητα από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου είναι στα θεμελιώδη. Και στο Ελληνικό Σύνταγμα, όλοι μας έχουμε δικαίωμα σε προστατευμένη ιδιωτική και οικογενειακή ζωή. Υπάρχει ένας πυρήνας ιδιωτικότητας γύρω από τον καθέναν μας, ο οποίος διασφαλίζεται και νομικά. Και σε αυτόν τον πυρήνα ιδιωτικότητας δεν μπορεί να διεισδύσει ούτε το κράτος ούτε κάποιος τρίτος. Και υπάρχει λόγος. Οι πληροφορίες που αφορούν αυτό το πυρήνα, η οικογενειακή μας κατάσταση, η κατάσταση της υγείας μας, τα οικονομικά μας, οι σχέσεις μας, συνιστούν μια σφαίρα, διαγράφουν ένα βιοπορτρέτο, όπως λέμε, αυτό που έχουμε ως απλοί ιδιώτες πολίτες, που δεν έχει σχέση με το κοινωνικό μας βιοπορτρέτο, το οποίο διασφαλίζει την ανάπτυξη της προσωπικότητάς μας, την απερίσπαστη ανάπτυξη της προσωπικότητας. Δηλαδή και φιλοσοφικά να το δει κανείς, ή με κοινωνικές προεκτάσεις, είναι σημαντικό και ηθικά βέβαια. Είναι σημαντικό να διαφυλάσσεις την ιδιωτικότητά σου και να ξέρεις σε ποιο βαθμό αρχίζεις να εκθέτεις πράγματα που αρχίζουν να γίνονται επικίνδυνα για σένα. Νομίζω ότι το εργαστήριο σου δίνει μια καλή ιδέα για το ποια είναι τα πράγματα που κάνεις καθημερινά και από κεκτημένη ταχύτητα και τα οποία ίσως λίγο θα πρέπει να τα σκέφτεσαι περισσότερο. Άρα το εργαστήριο μας επιστρέψει στην ατομική μας ευθύνη, πώς εμείς διαχειριζόμαστε και όχι πώς οι κακοί Αμερικάνοι, εξωγήινοι, Ρώσοι, Γάλλοι, Πορτογάλοι έρχονται να αρπάξουν τα δεδομένα. Και αυτό θα το καταλάβουμε στην πορεία, εννοείται. Και δεν θα σταματήσει και να γίνεται, εννοείται. Αλλά ξεκινάμε από το τι παράθυρο ανοίγουμε εμείς και τι άπλυτα βγάζουμε δικά μας τη φόρα. Σας ευχαριστώ. Να κλείσεις τη συζήτηση, εννοείται, δεν θα την κλείσω εγώ. Ήθελα να πω ότι μάλλον ότι αυτή τη στιγμή αυτό είναι το μεγαλύτερο θέμα. Δηλαδή είναι αυτά που μας κλέβουν, αλλά αυτά που δίνουμε. Άρα αυτό όλα είναι το τα αποδέχομαι που πατάμε αλόγιστα. Ίσα για να φύγει αυτό το αποδέχομαι και να κάνω αυτό που θέλω στο site. Ναι. Ίσως πρέπει να το σκεφτόμαστε και μια δεύτερη φορά. Εγώ θα κάτσω να τα δω όλα και να τα μάθω, να σας πω την αλήθεια. Ευχαριστούμε. Γιατί θέλω να τα μάθω. Και θα σας πω μετά, ήταν ωραίο το εργαστήριο, δεν ήτανε? Ναι, και πρόσκειται τι θα πεις. Ναι, γιατί μπορεί να ξανασυναντηθούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Στο επανειδήν. Εμείς το λέμε πάντα και βγαίνει. Λοιπόν, έχουμε 3-3. Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για να μιλήσουμε για προσωπική εξέλιξη, προσωπική ανάπτυξη, για όλα αυτά τα ωραία που κουβεντιάζουμε εδώ σε αυτή την εκπομπή. Γιατί θέλουμε γενικώς να γινόμαστε καλύτεροι και να ευχαριστιόμαστε πιο πολύ την παρουσία μας σε αυτόν τον κόσμο. Σε λίγο κοντά σας.